Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάτσο για την πολύ όμορφη παρουσίασή του και να καλέσω στο βήμα την κυρία Γκροτζίδου Γεωργία. Είναι καθηγήτρια από το δεύτερο επάλευό μου και θα μας παρουσιάσει ένα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο δράσης, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο το σχέδιο δράσης την προηγούμενη χρονιά, το EPIL Point of Care. Το σχέδιο δράσης το συγκεκριμένο βραβεύτηκε στο Healthcare Business Awards το 2019 που έγινε στην Αθήνα. Θα σας μιλήσει για περισσότερα η κυρία Γκροτζίδου. Πριν το κάνουμε αυτό απλώς, θα ήθελα να επισημάνω πάλι το email μας, το οποίο μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα, τα οποία θα απαντήσουμε στο τέλος της ημερίδας. Το email είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας και για όσους μας βλέπουν διαδικτυακά, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να απευθύνουν οποιαδήποτε αίτημα που έχει να κάνει με τα σχέδια δράσης. Κυρία Γκροτζίδου. Καλημέρα σας. Όπως ακούσατε, το όνομα μου είναι Γκροτζίδου Γεωργία. Είμαι εκπαιδευτικός στο δεύτερο επάλευός μου και εκ μέρους του κυρίου Διευθυντή Ιωάννη Βιόπουλου και των υποδιευθυντών, κύριο Ναθαναηλίδη και της κυρίας Μερσίνης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Σήμερα είμαι μόνη μου εδώ πέρα πάνω στη σκηνή. Υπάρχουν συνάδελφοι κάτω στο θέατρο. Αλλά ουσιαστικά η ομάδα μας είναι πολυάριθμη και αποτελείται από μαθητές και εκπαιδευτικούς του δεύτερου επάλευός μου και μάλιστα δύο τομέων. Είναι της πληροφορικής και της νοσηλευτικής. Πρόκειται δηλαδή για μια συνεργατική δουλειά. Τι κάναμε εμείς? Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ένα hub τηλεμετρίας. Τι εννοώ με τον όρο hub τηλεμετρίας? Αγοράσαμε ειδικά μηχανήματα στα οποία, με τη βοήθεια των οποίων, συγγνώμη, κάνουμε μετρήσεις γλυκόζης και αρτηριακής πίεσης και οι μετρήσεις αυτές μεταφορτώνονται σε μία cloud εφαρμογή μέσω μίας εφαρμογής τηλεμετρίας. Επίσης, μπορεί αυτούς τους ιατρικούς φακέλους στους οποίους οργανώνονται οι μετρήσεις αυτές να γίνονται ορατές και να προβάλλονται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες της υγείας και αυτοί με τη σειρά τους να μεταβιβάζουν στον ασθενή μέσω της εφαρμογής αυτής μία πρώτη διάγνωση και μπορούν να κάνουν και συμβουλευτική από απόσταση. Κοινώς το σύστημά μας δεν μας ενδιαφέρει να έχει άμεση επαφή ο ασθενής, να βρίσκεται δηλαδή στην ίδια γεωγραφική τοποθεσία ο ασθενής με τον γιατρό. Το συγκεκριμένο project το βάλαμε σε μια διαδικασία διαγωνισμού στο Healthcare Business Awards και στον συγκεκριμένο διαγωνισμό μας κάναν την τιμή να μας δώσουν το Gold βραβείο, το χρυσό βραβείο, στην κατηγορία προσφορά στην υγεία από επιχειρήσεις και οργανισμούς εκτός κλάδου. Από εκεί βλέπετε και τις εικόνες στο βίντεο. Αυτό που ουσιαστικά βραβεύτηκε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι η δράση η οποία πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονική χρονιά στο τέταρτο καπί του ευόσμου, όπου μαθήτριες της νοσηλευτικής χρησιμοποίησαν τα εργαλεία αυτά, τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, προκειμένου να κάνουν μετρήσεις των ηλικιωμένων στο καπί. Επίσης, είχαμε έναν εθελοντή ιατρό, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες συμβουλευτικής από απόσταση, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να δουν τι σημαίνει τηλεμετρία στην πράξη. Πρόκειτο μάλλον για ένα βιωματικό σεμινάριο, μια βιωματική ημερίδα. Οι σπουδαστές της πληροφορικής είχαν την επιμέλεια για τεχνικά θέματα. Βέβαια δεν ήταν η μοναδική δράση που κάναμε την περσινή χρονιά. Με το συγκεκριμένο project λάβαμε μέρος στο διαγωνισμό της πληροφορικής στην 11ο Συνέδριο Πληροφορικής εδώ στο Νόησης, όπως επίσης και φροντίσαμε να διαχύσουμε τη γνώση μας και να κάνουμε γνωστό το έργο μας τόσο στην κρατική τηλεόραση και στο κανάλι της ΕΛΤΡΙΑ, αλλά και στο European School Radio. Όλα αυτά βέβαια έγιναν δυνατά και κατέστησαν και μας έδωσαν αυτές τις εμπειρίες, μας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις και δραστηριότητες, γιατί το έργο μας χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ». Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας εμπιστευτήκατε, γιατί πραγματοποιήσαμε, και το είδαμε αυτό στο τέλος της χρονιάς, αλλά και τώρα, και στην αρχή δηλαδή της σχολικής χρονιάς με τη βράβευσή μας, τους βασικούς στόχους που βάλαμε. Εγώ θα σας μιλήσω για δύο από αυτούς.
Πρώτα απ' όλα για το πώς επωφελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και πώς επωφελήθηκαν οι σπουδαστές, οι μαθητές μας δηλαδή. Οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν γιατί σε μία τυπική εκπαιδευτική διαδικασία καταφέραμε με την βοήθεια αυτού της υλικοτεχνικής υποδομής του λογισμικού και γενικά του προγράμματος αυτού να ενσωματώσουμε καλές πρακτικές και μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές μας επωφελήθηκαν γιατί κατάφεραν εκτός από την επιστημονική γνώση να αποκτήσουν δεξιότητες και μάλιστα σε πάρα πολλούς τομείς. Όχι δηλαδή μόνο στον τομέα της υγείας ή της πληροφορικής των οποίων και έχουν επιλέξει, αλλά και κοινωνικές δεξιότητες αφού ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες του τομέα τους, μιλήσανε με ανθρώπους εκτός του σχολείου και παρουσίασαν το έργο τους σε ανθρώπους που πιθανότατα θα είναι αυριανοί πελάτες, ασθενείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση, αλλά και όλης της ομάδας του Point of Care, είναι αυτό που έμεινε, δηλαδή ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης, ότι βγαίνοντας από το σχολείο, δεν έχω μία απλή γνώση επιστημονική, απαραίτητη βέβαια για να μπορέσω να κάνω τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, αλλά έχω και τις απαραίτητες δεξιότητες και αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό μου, ότι μπορώ να προχωρήσω σε ένα δρόμο τον οποίο εγώ αρχικά επέλεξα, μπορώ να δημιουργήσω και μπορώ ουσιαστικά να εισέλθω και σε ένα χώρο επιχειρηματικότητας, το οποίο για εμάς είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα παιδιά και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια. Ξαναλέω ότι όλο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ένα πρόγραμμα, από το πρόγραμμα Μία Νέα Αρχή για το ΤΑΙΠΑΛ, αλλά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Κρατικών Υποτροφιών, το ΙΚΙ ουσιαστικά, το οποίο μέσω του προγράμματος Erasmus Plus μας έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί να δούμε στην πράξη πώς έχει μετασχηματιστεί ο χώρος της υγείας και ο χώρος των φροντιστών, καθώς επίσης και την εταιρεία τηλεματικής Vindavo, η οποία μας βοήθησε να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μέσω πάντα της χρηματοδότησης από το Μία Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ, το Point of Care, το οποίο είναι το project το οποίο σας παρουσίασα, ελπίζω αρκετά σύντομα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που με παρακολουθήσατε.